όσον αφορά τις ταξιδοτήσεις και τα πάρα πολλά κενά, είναι μισή αλήθεια αυτή που ανέφερε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει και μόνιμοι διορισμοί. Από τη στιγμή που υπάρχουν δηλαδή οι συνταξιδοτήσεις, έπρεπε να γίνει και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό να υπάρχει. Αυτό τόσο κοστίζει. Ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός κοστίζει 630 ευρώ. Εκεί έχει πάει ο μισθός του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Από εκεί πέρα δηλαδή είναι θέμα. Ο αναπληρωτής. Ο αναπληρωτής, λόγω των λιγότερων κρατήσεων, ανάλογα και με τα χρόνια υπηρεσίας, μπορεί να φτάσει στα 800 ευρώ με 900. Τι το συμφέρει περισσότερο? Αναπληρωτές, καθώς δεν πληρώνονται όλο το διάστημα, μπορεί να πάρει 6-7 μήνες, 8 μήνες όσους χρειαστεί, επομένως τους επόμενους μήνες θα είναι άνεργος. Από εκεί πέρα δηλαδή είναι και θέμα πολιτικής βούλησης, καθώς η δημόσια εκπαίδευση χρηματοδοτείται μόλις 2% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η εθνική πόρη για την πρόσληψη αναπληρωτών μέχρι προχθές ήταν 2.000. Από ό,τι μάθαμε χθες, εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων άλλοι 6.000 και όλοι οι υπόλοιποι είναι ενταγμένα στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Που τα προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν από 1 Οκτώβρη, επομένως για πολλούς μαθητές ο μήνας Σεπτέμβρης θα είναι χαμένος. Εκεί που μιλούσαμε, υποτίθεται ότι η σχολική χρονιά μπορούσε να ξεκινήσει και νωρίτερα. Αυτό είναι ένα παραμύθι ουσιαστικά. Συνεπώς, οι συνταξιδοτήσεις που αναφέρεται ο Υπουργός και ο Υπουργός Παιδείας που είναι αρμόδιος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι οι συνταξιδοτήσεις δημιουργούν το πρόβλημα, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και ότι για πολλά χρόνια υπάρχει αδιοριστία. Θα μου πείτε ότι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν στην κοινωνία και εμείς μιλάμε για ζητάμε μόνιμους διορισμούς, αλλά μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα στο δημόσιο σχολείο. Κύριε Μακράκη, είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλου Νηπιαγωγών Νόμου Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Είσαστε δάσκαλος εν ενεργεία, είσαστε ένας νέος άνθρωπος. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, εξαιτίας των μνημονίων, εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, ο χώρος της εκπαίδευσης τραβάει το ό,τι τραβάει μέχρι σήμερα, γιατί και προμνημονίων τα ίδια πράγματα λέγαμε ουσιαστικά. Ναι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενιαία εθνική εκπαιδευτική πολιτική. Όποτε αλλάζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχουμε συνεχείς αλλαγές πάνω στις αλλαγές που έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Επομένως, το πρόβλημα στην παιδεία είναι διαχρονικό σε όλα τα επίπεδα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς έχει επηρεάσει η οικονομική κατάσταση και τα μνημόνια, καθώς πολλές δεσμεύσεις των μνημονίων αναφέρονται στην εκπαίδευση, από τη μια. Όπως είπατε και πριν, αναφέρεται τις συγχωνεύσεις. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε χάσει τον αριθμό των χιλιάδων συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων που έχουν γίνει. Και αυτό επηρεάζει τις οικογένειες και ειδικότερα στην επαρχία. Σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλά χωριά και περιοχές με λιγότερο πληθυσμό, αναγκάζονται οι γονείς μεταφορικά μέσα με οτιδήποτε άλλο να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία. Γιατί μεν καταργούν σχολεία, αλλά από την άλλη δεν εξασφαλίζουν και απαραίτητα τις μεταφορές. Δηλαδή η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζεται και από το μνημόνιο, αλλά και συνολικότερα τα τελευταία χρόνια από μια εθνική πολιτική να είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευση. Ούτως ή άλλως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι το όποιο μοντέλο παιδείας εκπαίδευσης έχει επιλεγεί μέχρι σήμερα, σε πολλές του φάσεις παρουσιάζει ελλείψεις, παρουσιάζει προβλήματα, ότι θα έπρεπε από την αρχή, ξεκινώντας δηλαδή από το προνήπιο ουσιαστικά μέχρι να φτάσουμε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Γιατί αυτές οι αλλαγές, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα ένα αντικείμενο διαλόγου? Μακάρι αυτό ο διάλογος να γινόταν και 5 χρόνια και 10 χρόνια, αλλά να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο. Δυστυχώς δεν έχουμε μοντέλο εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι? Και εσείς, σαν νέος άνθρωπος και περνώντας μέσα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από το πανεπιστήμιο, φαντάζομαι ότι το έχετε βιώσει στο πετσί σας. Και πολύ περισσότερο εκείνοι οι οποίοι προγενέστερα από εσάς, κύριε Μακράκη, πέρασαν μέσα από τον ίδιο χώρο και βίωσαν ακόμα εντονότερα αλλαγές και πολιτικές κάθε 2 και 3 και λίγο, δηλαδή από τις απολυτήριες και τις εισαγωγικές από τάξη σε τάξη δημοτικό προς γυμνάσιο, τις εξαμηνίες εξετάσεις μέσα σε κάθε τάξη, τις αλλαγές από το γυμνάσιο διάσπαση ηλικίου, πρακτικό, εν πάση περιπτώσει, πρακτική κατεύθυνση, θετική κατεύθυνση και όλα τα υπόλοιπα που ήρθαν μετέπειτα. Γιατί όλα αυτά? Δυστυχώς αυτό που έχω παρατηρήσει και εγώ περνώντας ως μαθητής από
από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και από τα πανεπιστήμια. Και γιατί ποτέ δεν εισακούστηκε η εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή είναι τόσο χάλια οι προτάσεις ή είναι τόσο σε βάρος της εκπαίδευσης οι προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας? Εσείς ως μαθητής, οι καθηγητές σας σήμερα, εσείς ο δάσκαλος, ως συνδικαλιστής, οι δικές σας οι προτάσεις, και έχουν δίκιο μόνο όσοι βρίσκονται στην καρέκλα του Υπουργού? Θεωρώ ότι καταρχάς στην εκπαίδευση γίνονται αποσπασματικές κινήσεις. Για παράδειγμα, σε αυτό το διάλογο που υποτίθεται μπορούμε να μπούμε, εμείς ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λέμε για διεχρονή προσχολική αγωγή, ξεκινώντας να σας πω ένα παράδειγμα από το νηπιαγωγείο. Αυτή τη στιγμή μόνο μονοετής προσχολική αγωγή, γιατί πάρα πολλά παιδιά προνήπια δεν μπορούν να ενταχθούν στο νηπιαγωγείο αν να συμπληρωθεί ο αριθμός των παιδιών στα σχολεία. Επομένως, πάρα πολλά παιδιά αποκλείονται από τα νηπιαγωγεία και οι γονείς τους παρακαλάνε τους εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο που θα αφήσω τα παιδιά μου, καθώς δεν έχω χρήματα να τα πάω σε ένα παιδικό σταθμό. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα που σας λέω ότι αυτό είναι οικονομικό κόστος. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το κράτος να γίνουν μεγάλα κτίρια προσχολικής αγωγής προκειμένου να είναι διεχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή όπως τονίζουμε εμείς. Ένα απλό παράδειγμα προσχολικής αγωγής είναι αυτό. Κατά τα άλλα, υπάρχει αποσπασματικές κινήσεις όσον αφορά όσο μεγαλώνει ο μαθητής και πηγαίνει σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε επίπεδο ανταγωνισμού, εξετάσεις, 4 χρόνια τώρα εξετάσεις, και δυστυχώς έχει ιδιωτικοποιηθεί όλο αυτό το πλαίσιο, καθώς και η ίδια κοινωνία μέσα από μια προπαγάνδα έχει απαξιώσει το δημόσιο σχολείο. Και θεωρούμε πλέον αυτονόητο, εδώ και πολλά χρόνια, το ότι αν δεν κάνουμε φροντιστήριο, αν δεν κάνουμε ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε εξετάσεις. Δεν φταίει η κοινωνία σε αυτό. Φταίει, όχι, να με συγχωρείτε, το ίδιο το Υπουργείο. Έχει περάσει αυτό, αυτό στον κόσμο. Έτσι. Αυτό εννοώ. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν στο ότι από τη μια δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο σχέδιο και δεν έχουμε κάτσει ποτέ. Ομοσπονδίες, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, Υπουργείο Παιδείας, να πούμε ότι από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο ζητάμε αυτά να συγκλίνουμε κάπου και να υπάρξει ένα σχέδιο. Ξεκινά ενδεχόμενα το κακό μέσα από τις δικές σας τις τάξεις ή η διχογνωμία, ενδεχόμενα ρωτώ εγώ έτσι όπως το διαπιστώνετε σε αυτή σας την πορεία, κύριε Μακράκη, δηλαδή διαφορετικές θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των συλλόγων που υπάρχουν μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, ανάλογα και του χρώματος βεβαίως που είναι ή έγκυται εν πάση περιπτώσει ο κάθε εκπαιδευτικός. Διότι αν δεν τα έχετε βρει και εσείς μεταξύ σας, εάν και εσείς σερίζετε βάσει έστω και μιας πολύ μικρής διαφορετικότητας, που μπορεί και να μην είναι ουσιαστική, απλά για να κάνετε και την διαφορά συνδικαλιστικά για ψήφους, χρώματα και κόμματα, ενδεχόμενα εξαιτίας αυτού να απαξιώνεστε και εσείς οι ίδιοι από την ίδια την πολιτική ηγεσία. Αυτό δηλαδή έχει μπει κατά νου μέσα στο δικό σας το μυαλό, στο δικό σας το λόγο. Γιατί βλέπουμε και τι γίνεται μεταξύ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ πολλές φορές και ποιες είναι οι διαφωνίες που υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και στον εκπαιδευτικό κόσμο. Από εκεί πέρα υπάρχει όμως μια ιεραρχία, δηλαδή υπάρχουν ψηφισμένες θέσεις από την εκάστοτε ομοσπονδία. Οπότε αυτές οι προτάσεις, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, πρέπει να τις στηρίξεις από τη στιγμή που είναι θέση του κλάδου. Από εκεί και πέρα και η πολιτική ηγεσία από τη μια μεριά, οπότε θέλει αξιοποιεί. Τι θα πει αυτό, πρέπει να τη στηρίξεις επειδή είναι θέση του κλάδου? Εάν εσάς η Ομοσπονδία, σας λυπάμαι τώρα, έχει μια θέση η οποία κρίνεται ότι δεν είναι αυτή η οποία αυτή την ώρα συμφέρει το παιδί σας, να με συγχωρείτε, επειδή είναι θέση της Ομοσπονδίας θα τη στηρίξετε? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε θέσεις οι οποίες είναι ενάντια στους μαθητές, αλλά υπάρχει μια ιεραρχία στο θέμα των αποφάσεων. Έτσι. Δηλαδή, κάθε σύλλογος, κάθε σωματείο έχει τις αποφάσεις του. Πηγαίνουμε στην Ομοσπονδία, υπάρχει ένα δημοκρατικό πνεύμα σε αυτό το κομμάτι, ψηφίζονται οι προτάσεις και από εκεί και πέρα είναι η θέση του κλάδου. Δηλαδή, όταν η πολιτική ηγεσία καλεί την Ομοσπονδία, πάει με τις θέσεις οι οποίες έχουν πάρθει στο συνέδριο από τους αντιπροσώπους. Έχουν λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστεύετε, οι Ομοσπονδίες σας μέχρι σήμερα, ή υπάρχουν κενά και ελλείψεις?
δεν θέλω να γίνω δικηγόρος ότι έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει. Σαφώς υπάρχουν και λάθη. Την κρίση σας ζητώ. Διότι απέναντί μας έχουμε γονείς, απέναντί μας έχουμε παιδιά που ενδεχόμενα να σας ακούν. Σαφώς. Και ο καθένας αναρωτιέται από εμάς γιατί στην ευχή μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει. Δεν έχει γίνει, δεν τα έχουμε καταφέρει ώστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα παιδείας. Ποιος είναι αυτός που φταίει, τι είναι αυτό που φταίει. Σαφώς, απλά αυτό αναρωτιέμαι. Σαφώς και από τη δική μας μεριά του Συνδικάτου, όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει και τα δικά του λάθη. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως δεν διοικούμε εμείς την εκπαίδευση. Οι πολιτικές ηγεσίες που έχουν όλα αυτά τα χρόνια το τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας, αυτοί είναι που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Στην Κρήτη, με το που ανοίγουν τα σχολεία, για μόνιμους διορισμούς δεν μιλάμε, αυτό κρατάμε. Για κάλυψη θέσεων με τους αναπληρωτές θα έχουμε ενδεχόμενα εξελίξεις, έτσι όπως τουλάχιστον προαναγγέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας. Με κατάσταση σχολικών κτηρίων εξίσου καλή ή χρειάζεται και εκεί ένα πολύ καλό ρετούς, κύριε Μακράκη? Ήταν τα βασικά θέματα που τονίσαμε και στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου του νομού μας. Έχουμε πολλά προβλήματα σχολικής στέγης, ειδικότερα στα νηπιαγωγεία. Είναι πάρα πολύ ενοικιαζόμενοι χώροι, οι οποίοι και από μία... Εμείς έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς αυτούς, είδαμε τα κτίρια πάρα πολλά είναι ακατάλληλα, δεν έχουν αύλιο χώρο. Στενότητα χώρου σε πάρα πολλά τέτοια νηπιαγωγεία, καταλαβαίνετε ότι υποβαθμίζεται και το παιδαγωγικό έργο, αλλά και οι μαθητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να παίξουν όπως πρέπει. Και δημοτικά σχολεία δεν έχουν αύλιο χώρο. Το 35ο παράδειγμα, το 16ο είναι σχολεία τα οποία κάνουν γυμναστική στο δρόμο. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα σχολεία δεν έχουν και μικρό αύλιο χώρο ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, ζητήσαμε από εκεί να υπάρξει μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι αρμόδιοι, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δεν ζητάμε ότι αύριο βρείτε κτίρια να κάνετε τα, αλλά ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο να υπάρξει μια οριστική λύση τα επόμενα χρόνια. Όμως υπάρχουν σχολεία τα οποία θέλουν άμεσα λύσεις. Δηλαδή, εγώ αυτή την ώρα έχω κατά νου σχολεία, δεν θα αναφέρω ποια ακριβώς είναι, κύριε Μακράκη, όπου θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να έχει βρεθεί λύση και ρύθμιση, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα μέσα σε αίθουσες που δεν υπάρχουν και να είναι 30-30-40-40. Δεν μπορούν τα παιδιά αυτά υπό τις παρούσες σε συνδίκες να βρίσκονται μέσα σε λιώμενες αίθουσες συνεχώς. Γνωρίζω σχολεία όπου υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι λένε θα πρέπει να μπει μια, δυο, τρεις παραπάνω λιώμενες αίθουσες, είναι σε βάρος των παιδιών, διότι σας είπα ότι δεν είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος. Από την άλλη, περιορίζεται ο χώρος του σχολείου, του αύλιου χώρου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν. Υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά αυτή την ώρα. Πολλά σχολεία, και έχω κάνει και εγώ ίδιο σε σχολείο, στο οποίο όλο και κάθε χρόνο μικραίνει η αυλή, καθώς η εύκολη λύση είναι να βάλουμε μια λιέωμενη αίθουσα και αναγκαζόμαστε εκπαιδευτικοί, καθώς δεν έχουμε άλλο τρόπο στο να ανταποκριθούμε στον αριθμό των παιδιών όσον αφορά το σχολικό κτίριο, και αναγκαζόμαστε και βάζουμε λιέωμενες αίθουσες. Αυτό τονίσαμε και εμείς, είπαμε όλες αυτές τις παραμέτρους που υπάρχουν στα σχολεία του Ηρακλείου και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση και σε αυτό το κομμάτι. Το είχαμε θέσει και πέρυσι, δεν έγινε κάτι, δεν υπάρχει μια ανάλογη ανταπόκριση. Το θίξαμε και φέτος. Θα πιέσουμε και τη νέα Δημοτική Αρχή, μήπως αλλάξει κάτι. Βρίσκομαι δίπλα σε ένα πιτσιρικά. Σας το αναφέρω ως παράδειγμα και τίποτα περισσότερο. Περνάει μπροστά από ένα δημοτικό σχολείο που έχουν την τύχη εκεί τα παιδιά να έχουν και μεγάλο αύλιο χώρο και όμορφες αίθουσες και εν πάση περιπτώσει εσωτερικούς χώρους μέσα στο σχολείο που να ανταποκρίνονται σε μια σύγχρονη πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο το σχολείο ήταν και εκλογικό κέντρο. Ο πιτσιρικάς με τους δικούς του, φαντάζομαι, βρέθηκε μέσα στο σχολείο το συγκεκριμένο. Τον άκουσα λοιπόν περνώντας από δίπλα του να λέει: «Έρε τους τυχεράκιδες, τι ωραίο σχολείο που έχουν. Ελπάμε, αλλά
Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Υπάρχουν, αυτό λέμε κι εμείς, ότι υπάρχουν σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων. Έχουν κατηγοριοποιηθεί τα σχολεία και μέσω της αξιολόγησης που, αφού το θέτεται έτσι, αυτό πάει να γίνει, να κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία σε βαθμού Α, βαθμού Β, βαθμού Γ. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό με τη σχολική στέγη? Το σχολείο Α, το σχολείο Β, το σχολείο Γ, ανάλογα με το βαθμό, θα έχει και διαφορετικές κτηριακές εγκαταστάσεις? Ακριβώς. Μα έτσι συμβαίνει στις χώρες που έχουν το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης, ότι ανάλογα με τις υποδομές και το εκπαιδευτικό έργο υπάρχει και ανάλογη χρηματοδότηση. Διαφορετικά υπάρχουν λιγότερη χρηματοδότηση σε κάθε σχολείο, όπως συμβαίνει στο αγγλικό μοντέλο αξιολόγησης. Ακριβώς αυτό γίνεται. Με αφήνετε πολύ πικραμένη. Με αφήνετε με το συνέστημα του νιώθω ντροπή αυτή την ώρα για τον τρόπο που χειριζόμαστε πράγματα. Θα έχετε εσείς την ευθύνη για το αν το παιδί μου, εμένα, θα πηγαίνει σε ένα σχολείο όπου η αίθουσα θα είναι καλή? Εσείς θα την έχετε την ευθύνη? Θεωρούμε ότι έτσι, εκεί οδηγείται η εκπαίδευση, καθώς όλες οι αρμοδιότητες πηγαίνουν στις δημοτικές αρχές, δεν υπάρχουν πόροι. Θα γίνει από τη μια η αξιολόγηση σχολικών μονάδων, οπότε θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των σχολείων. Και βλέπουμε τα επόμενα χρόνια ότι ακολουθείται αυτό το αγγλικό μοντέλο, όπου πάρα πολλά σχολεία στην Αγγλία και στην Αμερική έκλεισαν εξαιτίας αυτών των λόγων. Ποιο αγγλικό μοντέλο μου λέτε τώρα εμένα? Ναι, εδώ η πολιτική του Διέρη και του Βασίλευε μια χαρά είναι. Και αυτό λειτουργεί εξίσου. Έτσι, και λειτουργεί μια χαρά, διότι εδώ φτάνουμε σε εκείνο που λέει ότι ξέρετε, θα τα βάλω εγώ μαζί σας και μετά θα ξεχάσω όλα τα υπόλοιπα. Και είναι μια χαρά και βολεύει μια χαρά να βλέπω μόνο εσάς και να τσακώνομαι μόνο με εσάς, κύριε Μακράκη. Ακριβώς. Και ευτυχώς που είσαστε απέναντί μου και το λέω έτσι για να μην παρεξηγηθώ και με κάποιους άλλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να τα λέμε συνεχώς και στην νέα σχολική περίοδο. Όχι πια με τις ευχές. Δεν θέλω να φύγουμε και να από αυτή τη συζήτηση με τις ευχές, αλλά με την δέσμευση και την υπόσχεση ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε, όπως το μπορείτε, για να είναι τα πράγματα καλύτερα για τα παιδιά μας μέσα στα σχολεία. Από τη δική μας μεριά πάντα αυτό υπάρχει, είμαστε υποχρεωμένοι και πάντα το φλότιμο του εκπαιδευτικού είναι αυτό που κρατάει το δημόσιο σχολείο και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι και στα δύσκολα αυτά χρόνια που περνάει και η χώρα, ότι το δημόσιο σχολείο θα κρατηθεί όρθιο. Και ευχαριστούμε και εμείς που δίνετε βήμα στον εκπαιδευτικό για να πει τις απόψεις του.